Βρισκόμαστε στη Φλόρινα, μπροστά στο μνημείο που έστησε το κόμμα το 2016, πριν από 3 χρόνια, για να τιμήσει τους συντρόφους μας που έπεσαν ηρωικά σε μια από τις μεγαλύτερες, δυσκολότερες και πιο αιματηρές μάχες που έδωσε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Η επιλογή του κόμματος να στήσει εδώ το μνημείο δεν είχε να κάνει μόνο με τη σημαντικότητα της μάχης και το μεγάλο φόρο αίματος που πλήρωσε ο Δημοκρατικός Στρατός. Έχει να κάνει με το ότι σε αυτό το χώρο διαπράχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου της αστικής τάξης κατά τη διάρκεια της κορυφαίας ταξικής αναμέτρησης στην Ελλάδα. Μετά το τέλος της μάχης που έληξε με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, οι επιτελείς του αστικού στρατού άνοιξαν ένα τεράστιο λάκκο με μπουλντόζες και έθαψαν ομαδικά πάνω από 800 από τους νεκρούς αντάρτες μαζί και τους τραυματίες, δίνοντάς τους τη χαριστική βολή ή πολλούς θάβοντάς τους ζωντανούς ακόμα. Αυτό το μνημείο στήθηκε εδώ για να μας θυμίζει τη λύσα και το ταξικό μίσος μιας τάξης που παρά τις γερές ρίζες και τους μηχανισμούς που διέθετε, το άνευ προηγουμένο όργιο μαζικής τρομοκρατίας που επέβαλε, παρά το άφθονο χρήμα, το πολεμικό υλικό, την τεχνογνωσία που έλαβε από τους συμμάχους της, κινδύνευσε θανάσιμα να τα χάσει όλα. Το κεφάλαιο, τη δυνατότητα δηλαδή να καταδυναστεύει το λαό μας, την εξουσία και τα προνόμια της. Το μνημείο όμως αυτό υπενθυμίζει, εκτός από την αγριότητα και τη βία της αστικής τάξης και τις αρετές, την οργάνωση και την αυτοθυσία ενός λαογέννητου επαναστατικού στρατού που κατάφερε να αντιπαρατεθεί στα ίσια με έναν πανίσχυρο αντίπαλο. Ο ΔΟΣΟΕ ιτήθηκε στρατιωτικά, δεν ιτήθηκε ποτέ ηθικά και γι' αυτό το λόγο αποτελεί αγκάθι στο μάτι της αστικής τάξης. Η δράση του αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα, την εργατική τάξη και την επαναστατική προοπτική. Κάποια στοιχεία για την ίδια τη μάχη. Η μάχη της Φλόρινας κράτησε από τις 11 έως τις 13 Φλεβάρι του 1949 και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μάχη Δημοκρατικού Στρατού σε αστικό πεδίο και συνέχεια μια σειρά χτυπημάτων του ΔΟΣΟΕ σε σημαντικά στρατιωτικά και πολιτικά κέντρα. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτών των χτυπημάτων ήταν να τροφοδοτήσει το ΔΟΣΟΕ με υλικό, εφόδια, πυρομαχικά και έμψυχο υλικό, που στις αρχές του 1949 ήταν άκρως απαραίτητο υλικό για τη συνέχιση του αγώνα. Είχαν προηγηθεί ήδη μέσα στο Γενάρη 2 επιτυχημένες επιθέσεις του Δημοκρατικού Στρατού σε Νάουσα και Καρπενήσι. Η Φλόρινα αποτελούσε βασικό πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο, ενώ όντας σε άμεση επαφή με το Βίτσι, η κατάληψή της θα διεύρυνε το γεωγραφικό χώρο που κυριαρχούσε ο ΔΟΣΟΕ. Ακόμα μια νίκη του ΔΟΣΟΕ, χωρίς καμία αμφιβολία, θα προκαλούσε σοβαρή κρίση στις κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ θα ενίσχυε το ΔΟΣΟΕ με πολλές νέες στρατολογίες μαχητών και μαχητριών. Επρόκειτο λοιπόν για μάχη στρατηγικής σημασίας. Η Φλόρινα ήταν μια πόλη πολύ καλά οχυρωμένη. Ο κυβερνητικός στρατός διέθετε συνολικά 9.300 άντες μαζί με τις δυνάμεις χωροφυλακής και ΜΑΗΜΕΑ. Επίσης διέθετε μοίρα παιδινού πυροβολικού και 3 πυροβολαρχίες, ενώ μπορούσε γρήγορα να ενισχυθεί από την αεροπορία και από θωρακισμένες χερσαίες δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά στη Φλόρινα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από ό,τι αποδείχτηκε στη συνέχεια, ο κυβερνητικός στρατός γνώριζε για το σχέδιο επίθεσης και είχε προετοιμαστεί κατάλληλα. Έτσι ο ΔΟΣΟΕ είχε χάσει το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού που του είχε χαρίσει τις 2 προηγούμενες μάχες σε Νάουσα και Καρπενήσι. 3 ημέρες μετά την ήττα του ΔΟΣΟΕ έφτασε στην περιοχή ο αρχιστράτηγος Παπάγος, ο Βαν Φλίτ και άλλοι επιτελείς. Η αστική τάξη πανηγύριζε, έχοντας νικήσει σε μια κορυφαία μάχη και μετά από κάποιους μήνες και τον ίδιο τον εμφύλιο. Ο ΔΟΣΟΕ ιτήθηκε στρατιωτικά αλλά ποτέ ηθικά. Η ηρωική του πορεία είναι πηγή διδαγμάτων. Πρώτον, η αστική τάξη στην Ελλάδα, όπως και παγκόσμια, πήρε και διατήρησε την εξουσία της με τη βία. Την περίοδο που κρίνονταν το ποιος ποιον μετά την απελευθέρωση της τρίχωνης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και μετά στις εξορίες και τις φυλακές,
διατήρησε την εξουσία της με ποταμούς αίματος και χιλιάδες θύματα. Και σήμερα με τη βία καταφέρνει η αστική τάξη και διατηρεί την εξουσία της πότε ανοιχτά πότε συγκαλυμμένα. Με την καταστολή απέναντι στις διεκδικήσεις του λαού, με τη συμμετοχή της στα πολεμικά σχέδια των υπεριαλιστών σε εκστρατευτικά σώματα όπου γης, αλλά αξιοποιώντας και τη συγκαλυμμένη μορφή βίας, αυτή του οικονομικού καταναγκασμού, την εξώθηση μεγάλου μέρους της εργατικής τάξης και του λαού μας στην ανεργία, την ανέχεια, σε ένα αβέβαιο μέλλον για τα νέα παιδιά. Πόσο υποκριτικό αλήθεια είναι να μιλάει σήμερα η αστική τάξη και οι εκπρόσωποι της για την καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται, όπως λένε. Δεύτερον, η δράση του Δουσουέ στοιχιώνει την αστική τάξη, όχι μόνο γιατί τότε πριν από 70 χρόνια κόντεψε να τα χάσει όλα, αλλά γιατί γνωρίζει, και ίσως καλύτερα από εμάς, ότι ο συσχετισμός δύναμης δεν παραμένει αναλύωτος. Χλεβάζει σήμερα το 5% του εκλογικού σώματος που ψηφίζει το κόμμα, αλλά κατά βάθος γνωρίζει ότι το ΚΚΕ δεν είναι μόνο το εκλογικό του ποσοστό. Αποτελεί το μαζικότερο οργανωτικά κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη, με βαθιές ρίζες στο λαό, με πείρα από τον ένοπλο αγώνα, με ισχυρούς δεσμούς στην εργατική τάξη και μπορεί υπό προϋποθέσεις να κερδίσει και την πλειοψηφία της εργατικής τάξης του λαού μας. Δεν ξεχνάει η αστική τάξη ότι το 1936 τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος δεν ξεπερνούσαν το 5,7%, ότι στη δικτακτορία του Μεταξά συνελήφθηκε όλη η κεντρική επιτροπή του κόμματος, ανάμεσα και ο γραμματέας, όπως και τα βασικά κομματικά και συνδικαλιστικά στελέχη. Και παρόλα αυτά, μέσα στην κατοχή, μέσα σε λίγους μήνες, το κόμμα ανασυγκροτήθηκε, δημιούργησε κομματικές οργανώσεις παντού και κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και του λαού μας. Παρά τα λάθη, τις αδυναμίες στα ζητήματα της στρατηγικής, τον κρίσιμο χρόνο που χάθηκε και έδωσε την ευκαιρία στην αστική τάξη να ορθοποδήσει, το κόμμα μας βρήκε το κουράγιο να βγει δεύτερη φορά με το όπλο στο χέρι και να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τον αντίπαλο. Αυτή τη δυνατότητα την τρέμει η αστική τάξη και οι εκπρόσωποι της. Γι' αυτό το λόγο χύνουν το αντικομμουνιστικό τους δηλητήριο σε κάθε ευκαιρία. Τρίτον, η αστική τάξη γνωρίζει ότι ο συσχετισμός της δύναμης, που για δεκαετίες παραμένει αναλύωτος, μπορεί να ανατραπεί σε μικρό χρονικό διάστημα αν επικρατήσουν ειδικές συνθήκες. Μια τέτοια ειδική συνθήκη είναι ο πόλεμος. Και ο πόλεμος δεν είναι μια απλή υπόθεση. Το ίδιο το γεγονός του πολέμου προϋποθέτει εξοπλισμό της εργατικής τάξης. Και μάλιστα τη στιγμή που η συνοχή της ίδιας της αστικής τάξης δοκιμάζεται. Ο πόλεμος προκαλεί σοβαρά ρήγματα, έως και ανοιχτές αντιπαραθέσεις στο στρατόπεδο της ίδιας της αστικής τάξης. Σε κάθε πόλεμο, τα ιδιαίτερα συμφέροντα του κάθε τμήματος της αστικής τάξης και οι οικονομικές διασυνδέσεις τους με διαφορετικά υπεριαλιστικά κέντρα μεταφέρουν τη διεθνή αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο της αστικής τάξης. Τρανά τα παραδείγματα από τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Στον πρώτο, η αντιπαράθεση μεταξύ της Αντάντ και των λεγόμενων κεντρικών δυνάμεων μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο της αστικής τάξης της Ελλάδας ανάμεσα στους Βενιζελικούς και στον βασιλιά Κωνσταντίνο. Αυτός ήταν ο λεγόμενος εθνικός διχασμός που οδήγησε ακόμα και σε ένα ένοπλη αντιπαράθεση των δύο στρατοπέδων, αλλά και τη δημιουργία δύο κυβερνήσεων, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αστική τάξη έσπασε σε τρία κομμάτια. Σε αυτούς που συνεργάστηκαν ανοιχτά με τους κατακτητές και τον άξονα, σε αυτούς που πήραν το χρυσό και έφυγαν από την Ελλάδα, και ένα τρίτο κομμάτι που παρέμεινε στη χώρα για να δει προς τα πού θα γύρει η κατάσταση. Αυτή η διάσπαση του στρατοπέδου της αστικής τάξης, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς δεσμούς που είχε διαμορφώσει τότε το νεαρό κομμουνιστικό κόμμα με την εργατική τάξη προπολεμικά, του έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσει την πλειοψηφία του λαού με το μέρος του. Τέλος, η αστική τάξη, αν και νίκησε στρατιωτικά εκείνη την περίοδο στην αντιπαράθεσή της με το κόμμα και το Δουσουέ, αν και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει απειλήσει την εξουσία της, παρόλα αυτά το σύστημα που στηρίζει σπαράσεται από αντιθέσεις. Από τη μία, ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας παίρνει μέρος στην κοινωνική παραγωγή και απ' την άλλη, ολοένα και περισσότερο μέρος αυτής της εργασίας καταλήγει σε λιγότερα χέρια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο,
υψηλή ρυθμή ανάπτυξης με τα πολεμικά οδήγησαν στις κρίσεις που προηγήθηκαν ακόμα και στην τελευταία που κράτησε σχεδόν 10 χρόνια. Ακόμα και τώρα που η οικονομία έχει περάσει σε φάση ανάκαμψης, αν και ανεμικής, αυτή βαδίζει πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και στα θηριώδη δημοσιοοικονομικά πλεονάσματα που έχουν προκύψει από αιματηρές περικοπές στα κοινωνικά δικαιώματα και από μιας άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομής. Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Τα σημάδια μιας νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης φαίνονται στον ορίζοντα. Μιας κρίσης που, όπως λένε οι αστείοι οικονομολόγοι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κλασικά γιατροσόφια που χρησιμοποιεί ο καπιταλισμός τα τελευταία 200 χρόνια για να ξεπερνάει τις κρίσεις του. Τα οικονομικά διέξοδα είναι αυτά που οδηγούν σε όξυνση των αντιπαραθέσεων μεταξύ των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών. Η κατάσταση και στη δική μας γειτονιά είναι εκρηκτική. Η αστική τάξη μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τρέχει να πάρει μέρος σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Στην οικονομία να τσακίσει πίσω ό,τι άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στα εργασιακά δικαιώματα να δώσει νέα κίνητρα και φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο. Να προχωρήσει σε εξυγχρονισμούς που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του αστικού κράτους. Θα οξύνουν την καταστολή και σε διεθνές επίπεδο προτάσει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Τρέχει δηλαδή να καλύψει το κενό που δημιούργησε η δεκαετής κρίση και η υποβάθμιση του ρόλου της στην παγκόσμια σκακέρα. Γι' αυτό στείνει αμερικάνικες νατοικές βάσεις παντού για να επεκτείνει τις παλιές και ετοιμάζεται να δεχτεί στο έδαφος της ακόμα και πυρηνικά όπλα. Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, εμείς πρέπει να γίνουμε πιο ικανοί να υπερασπιστούμε την ανωτερότητα του σοσιαλιστικού συστήματος, της κατακτής της εργατικής τάξης σε αυτό, τη δυνατότητα που έχει κάθε λαός, όπως και ο δικός μας, να ζήσει σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς το άγχος το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, χωρίς πολέμους και επεμβάσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ανέβει η αγωνιστική διάθεση στο λαό να παλέψει για τις σύγχρονες ανάγκες του και να μην είναι καταδικασμένος να ζήσει χειρότερα από τους γονείς του. Τιμή και δόξα στην ηρωική δράση του Δημοκρατικού Στρατού. Τιμή και δόξα στους χιλιάδες ήρωες που διέθεσαν τη ζωή τους για αυτό το σκοπό. Ένα αιώνας, αγώνας και θυσία, το καπάκι.